ώρα 0 για τις κυπριακές αερογραμμές, καθώς η άρνηση των συντεχνιών Συνικά ΣΕΚ και ΣΕΔΙΚΕ ΕΚΠΕΟ να αποδεχθούν το σχέδιο της κυβέρνησης για διάσωση απειλεί την ίδια τη λειτουργία της εταιρείας. Μεγαλύτερο αγκάθι στις διαπραγματεύσεις αποτελεί το έλλειμμα ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ στα ταμεία προνοίας, γεγονός που δεν επιτρέπει να αποζημιωθούν οι 560 υπάλληλοι που θα αποχωρήσουν. Η απογευματινή σύσκεψη του Υπουργείου Εργασίας με τη συμμετοχή της Διοίκησης και των Συντεχνιών κατέληξε σε αποτυχία. Κατά τη σύσκεψη, τέθηκε αντιπρόταση όπως αποπληρωθούν υποχρεώσεις του κράτους για τα ταμεία προνοίας σε βάθος τριετίας. Θέση την οποία η Υπουργός Ζέτα Εμιλιανίδου θα μεταφέρει στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Συμφωνήθηκαν επίσης κλιμακωτές αντί οριζόντιες αποκοπές μισών. Παρά το όχι, Νίκος Μωυσίος της ΣΕΚ και Αντώνης Νεοφύτου της ΣΕΔΙΚΕ ΕΚΠΕΟ δήλωσαν ότι ο διάλογος συνεχίζεται με στόχο τη διάσωση της εταιρείας. Είναι ένα δύσκολο θέμα, χρειάζεται μια δύσκολη διαχείριση. Η προσπάθεια που καταβάλλεται αυτή τη στιγμή είναι να βρεθεί ο κοινός συντελεστής για να υπάρξει μια συμφωνία και να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα της εταιρείας. Θέσαμε ακριβώς τα θέματα που οι εργαζόμενοι αισθάνονται πολύ έντονα, τα συζητήσαμε και η Υπουργός ανάλαβε να μεταφέρει ακριβώς τις απόψεις του συνδικαλιστικού κινήματος. Σε κούρεμα ζωής του προσωπικού των κυπριακών αερογραμμών αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Παγκύπριας Συντεχνίας Πιλότων, Πέτρος Σουπρίς. Όταν κάνεις κούρεμα καταθέσεων, κούρεμα μισθών είναι εύκολο πράγμα. Αλλά όταν κάνεις κούρεμα ζωής και χάνει κάποιος τη δουλειά του με τα παιδιά του, με τους φοιτητές του, με αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολη, μεγάλο πρόβλημα. Διαβεβαιώσεις έδωσε εξάλλου ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Σταύρος Σταύρου. Ανταλλάξαμε απόψεις. Έχουν ενημερώσει οι αντιπρόσωποι των υπαλλήλων του προσωπικού για τις θέσεις τους την κυρία Υπουργό, που δεσμεύτηκε ότι θα το κοιτάξει και θα μας απαντήσει. Θα απαντήσει σε όλους πολύ σύντομα. Εσάβριο λοιπόν τα σπουδαία για τις κυπριακές αερογραμμές, καθώς αναμένεται να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις όσον αφορά το μέλλον του κρατικού μας αερομεταφορέα.